Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε στριφογυριστή τη ρόπιτα φόρμας. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 200 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 100 γραμμάρια λιωμένη μαργαρίνη και ανακατεύουμε. Βάζουμε ένα αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την δουλεύουμε σε λαδωμένη επιφάνεια. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Την χωρίζουμε σε 3 μέρη. Με τα χέρια μας τα ανοίγουμε σε στενό μακραφύλλα. Απλώνουμε σπασμένη φέτα. Τυλίγουμε σε ρολό. Κλείνουμε καλά τις άκρες. Και τα τοποθετούμε στριφογυριστά σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί. Με την βοήθεια ενός ψελιδιού κόβουμε μύτες όπως σας δείχνουμε, τις σηκώνουμε. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Αν δεν θέλουμε να πετάξουμε το ασπράδι, το ενσωματώνουμε στη φέτα. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!